Καλησπέρα για μένα. Λέγομαι Κώστας Μοίρας. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την Οικολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελαφωνήσου. Είμαι ο Ταμίας. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στο τρίτο μας οικολογικό συμπόσιο, που βέβαια γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως εξήγησε και ο Ερίκο, ο πρόεδρός μας. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο που βέβαια δεν είναι τόσο καλός για τη διαπροσωπική μας επαφή, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσουμε, να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή τη συμποσία, της επικοινωνίας. Θα σας μιλήσω για ένα project που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο προχώρησε πολύ πρόσφατα ο σύλλογός μας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2013, όπως έχουμε ξαναπεί, και ο σκοπός είναι να βρει τρόπους για την βιώσιμη και την οικολογική ανάπτυξη του νησιού. Η Λαφόνισος είναι ένα υπέροχο τοπίο, ένας υπέροχος τόπος με πολύ, πολύ ωραίο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς για κάποιους λόγους δέχεται πολύ μεγάλο βάρος από τον ημερήσιο τουρισμό, από την έλλειψη των υποδομών, από την εγκύτητά της με τις ακτές που την αναγκάζει να έρχεται σε άμεση επικοινωνία και να δέχεται πολύ μεγάλο βάρος ενός διαφορετικού είδους τουρισμού, ημερήσιου τουρισμού, που την επιβαρύνει αρκετά, επιβαρύνει πάρα πολύ τις υποδομές της. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, επιλέξαμε σαν σύλλογος να ζητήσουμε τώρα τελευταία, που ήταν μια πρόσκληση, να ζητήσουμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader. Το πρόγραμμα Leader που εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη, εξελίσσεται και στην Ελλάδα, έχει την έννοια της ενίσχυσης της χρηματοδότησης δράσεων σε διάφορες περιοχές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Leader είναι ένα υποπρόγραμμα, ας πούμε, που το οργανώνει το Υπουργείο Βιωτικής Ανάπτυξης, και το οποίο φέρνει κοινωνική χρηματοδότηση σε περιοχές που έχουν αλλιευτικό χαρακτήρα. Και βέβαια στην περιοχή μας, στην περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου, ποια άλλη περιοχή δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με τη θάλασσα, με την αλληλεία, περισσότερο από την Ελαφόνισο. Επιλέξαμε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα οι Δήμοι και οι οικολογικής κατεύθυνσης σύλλογοι. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε μια πρόταση ολοκληρωμένη και να ζητήσουμε μέσα από 4 υποπρογράμματα χρηματοδότηση, κυρίως για να ενισχύσουμε με υλικό, με εξοπλισμό, με ελαφρά μηχανήματα τη δράση των εθελοντών μας. Οι εθελοντές στην περιοχή μας κάνουν πολύ καλή δουλειά, πολύ σπουδαία δουλειά, μέσα από τις δομές του συλλόγου μας, αλλά και μέσα από δομές άλλων συλλόγων και άλλων δομών. Έρχονται και ασχολούνται με την καθαριότητα, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ασχολούνται με τη συντήρηση των ακτών. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, εμείς υποβάλαμε αυτή την πρόταση με σκοπό να τους δώσουμε να έχουμε μια χρηματοδότηση του εξοπλισμού τους. Είτε αυτός είναι ένδυση και υπόδειση, είτε είναι εξοπλισμός, ελαφρός εξοπλισμός, ελαφρά μηχανήματα. Okay. Υπάρχουν στην πρότασή μας συγκεκριμένες κοστολογημένες δράσεις. Υπάρχει μέσα από υποπρογράμματα, μεταξύ των οποίων ένα πρόγραμμα αφορά την προμήθεια ενός ελαφρού καθαριστικού μηχανήματος, ενός ακτοκαθαριστή, που θα μπορεί να βοηθήσει τους εθελοντές στον καθαρισμό των ακτών. Υπάρχει η προμήθεια ελαφρών μηχανημάτων. Υπάρχει και η προμήθεια ειδικών κατασκευών που έχουν να κάνουν με τη σήμανση των φωλιών οτοχίας της γνωστής σε όλους μας καρέτα-καρέτα, της χελώνας που χρησιμοποιεί μεταξύ των άλλων και την Ελαφόνισο για περιοχή οτοχίας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση που κάνουν οι εθελοντές μας, που
επισημαίνουν τις φωλιές, τις προστατεύουν με κάποιες κατασκευές, με κάποια σιδερένια κλουβιά που έχουν σκοπό να προστατέψουν αυτούς τους χώρους από τις παρεμβάσεις είτε από τις επιθέσεις άλλων θηρευτών, ώστε τα μικρά που χρησιμοποιούν αυτές τις χώρες για την οτοκία να καταλήξουν στο φυσικό τους περιβάλλον, που είναι η θάλασσα. Να σωθούν δηλαδή, να επιζήσουν μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα. Αυτή είναι μια δράση που συνολικά θα έχει μια χρηματοδότηση γύρω στους 80.000 συντροφιδιά και η οποία την έχουμε ήδη προχωρήσει και περιμένουμε να έχει υποβληθεί κανονικά και θα περιμένουμε πολύ σύντομα τα αποτελέσματα για να έχουμε δυνατότητα να εξοπλίσουμε τους εθελοντές μας και επίσης και με ένα ξεχωριστό υποπρόγραμμα να σημάνουμε, να τοποθετήσουμε σε ορισμένες περιοχές του νησιού που είναι ιδιαίτερης σημασίας, να τοποθετήσουμε, να βάλουμε σήμανση και επίσης να βοηθήσουμε την σήμανση των παλιών μονοπατιών, να συντηρήσουμε τα παλιά μονοπάτια του νησιού που υπάρχουν και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία εκτός του κυρίως οδικού δικτύου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επανέλθω. Ευχαριστώ.